Έχω έναν κύριο βασικά που διαγνώστηκε πριν 5 χρόνια με Πάρκινσον. Δεν είναι πρωτοπαθής Πάρκινσον, τούτο είναι δευτεροπαθής Πάρκινσον. Ο λόγος λόγω εκφύλισης του εγκεφάλου. Όταν έχουμε εκφύλιση του εγκεφάλου, όπως την άνοια ή όπως το Αλτσάιμερς που είναι 60-80% της άνοιας, έχουμε τότε τα συμπτώματα. Αν το δούμε αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολλά σκληρός. Δηλαδή, δεν με αφήνει. Είναι άγαμα. Ναι, καλά. Πάρα πολλά σκληρός. Δεν με αφήνει. Γι' αυτό δυσκολεύει να σταθεί όρθια ενάντια της βαρύδας. Αν πάμε στα τεστ τα Hoffman, επίσης έχει τρέμουλο. Αν πάμε στην κλαπέλα εδώ, βλέπεις, δεν μπορεί να ανοίγει τα μάθηκια εδώ. Εθετικό. Κράτα μάθηκια σου ανοιχτά. Πάμε. Δεν μπορεί. Εντάξει, επειδή δεν παράγει το παμίνι. Αυτός είναι ο λόγος, οκ. Αν το δούμε και από αυτό, είναι Αμερικά. Πάρα πολλά σφιχτός. Πάρα πολλά σφιχτός. Είναι η καμπτή, κάτσε κατάλαβα. Σου έχει και σπαστικότητα. Οκ. Ένα τώρα δεν έλεγα. Εντάξει, ένα λεπτό. Να πάμε όλοι πιάστο και να παίζω και εσύ. Ένα μαζί. Εσύ, γεια. Του βάξε, κάνε μου κάτι σε ένα. Και δεν θα μπορεί να σταθεί πάνω. Μπορεί να σταθεί πάνω ή όχι. Δεν μπορεί να σταθεί πάνω. Σω είναι σε μια κατάσταση σοβαρή μορφή Πάρκινσον μαζί με τη φύλιση του εγκεφάλου. Αυτό σηκώνεται για τη νύχτα, άλλαξε το βιολογικό ρολόι του μες στο θάλαμο. Κάποτε λέει συναρτησίες, πράγματα που δεν υπάρχουν, που δεν βασικά είναι η πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολλά προβληματικό και τον ίδιο και τους ανθρώπους γύρω του. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε σωστό εγκεφαλογράφημα, χαρτογράφηση του εγκεφάλου, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, και όπως για μένα, να χρειαστεί στόχευση στον εγκέφαλο. Αν δούμε, εντάξει.